Το μόνο που δεν ξέρετε είναι τις στιγμές που λυγίζω. Νιώθω ότι δεν είμαι καλή μάμα, γιατί πιέζομαι πάρα πολύ και νιώθω ότι δεν τα καταφέρνω. Δεν πήγα κακώς, δεν πήγα σε γιατρό για να μου πει ναι, έχεις επιλογή κατάθλιψη και πρέπει να σε βοηθήσουμε. Κρατάς την προσωπική σου ζωή για σένα. Είναι κάτι το οποίο αποφάσισες ότι έτσι θα ήθελες να το πας από εδώ και πέρα ή απλά δεν προέκυψε κάτι στη ζωή σου? Νιώθω πάρα πολύ τυχερή που έχω τους δύο αυτούς γονείς και ήταν τόσο δίπλα μου, ούτως ώστε οποιοδήποτε παραστράτημα να έκανα στη ζωή μου ήταν εκεί για να με στηρίξουν. Πέρασε την τελική φιλολογία, τώρα θα ήμουν δασκάλα Ιταλικών. Πριν να μην το ξαναείπα ποτέ. Δεν αξίζει τον κόπο να μετράς τα επαγγελματικά σου με το οικονομικό. Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλώς σας βρήκα. Χαίρομαστε που σε έχουμε εδώ στη Showbiz και στην MC Digital Media. Πώς είσαι? Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας. Εδώ και καιρό προσπαθούμε να το καταφέρουμε. Τελικά το πετύχαμε. Είμαι πάρα πολύ καλά. Είμαι σε πάρα πολύ ένταση, είναι γρήγορση. Είμαι σε μια πολύ πολύ έντονη φάση στη ζωή μου. Πολύ έντονη. Δηλαδή... περιλαμβάνει το έντονη, περιλαμβάνει το... Τα πάντα. Τι περιλαμβάνει? Προσωπικά, επαγγελματικά, δημιουργικά. Είναι όλα στα πιο έντονα τους σε αυτή τη φάση. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Νομίζω ότι είναι η αρχή του χρόνου. Που εντάξει, το Γενάρη λίγο πολύ δεν τον υπολογίζουμε, γιατί προσπαθούμε λίγο να βρούμε τα πατήματα μας, να ξεκινήσουμε κάποια πράγματα που βάλαμε σαν στόχο. Ο Φεβράρης είναι έντονος μήνας, πολύ έντονος, που ξεκινάς και υλοποιείς τους στόχους σου που έχεις βάλει για τη νέα χρονιά. Εντάξει, μόλις μπήκε ο Μάρτης. Μια χαρά. Εγώ βλέπω χαρά στο μάτι. Βλέπεις χαρά? Για κάποιο λόγο κάτι άλλο που βλέπεις. Πώς βλέπεις κάτι άλλο? Δεν ξέρω, αλλά βλέπω και μια χαρά. Όχι. Χαρά. Ναι, είμαι πολύ καλά. Κατάλαβες τι άλλον εννοώ? Είμαι πολύ καλά. Είμαι πολύ καλά. Ώρες-ώρες είμαι πολύ καλά, ώρες-ώρες δεν είμαι πολύ καλά. Δηλαδή νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι έτσι δεν είναι. Τι μέσα στην καθημερινότητα μπορεί να σε εκνευρίσει, να σου γυρίζει το μάτι? Δεν γυρίζει εύκολα το μάτι μου. Πολύ δύσκολα γυρίζει το μάτι μου. Σήμερα όμως θύμωσα για κάτι συγκεκριμένο. Έχει πολλές μέρες να θυμώσω, σταμάτα. Σήμερα με θύμωσαν κάτι επαγγελματικό, αλλά γενικά νιώθω ότι έμαθα και διαχειρίζομαι πάρα πολύ καλά το θυμό, την ένταση, την αδικία. Νομίζω ότι μεγαλώνοντας πρέπει να το εξελίσσεις και να το καταφέρνεις το συγκεκριμένο. Είπες μεγαλώνοντας... παρόλα αυτά... Κίνος σου άρεσε παραπάνω πουλά, το χειρότερο πάρτι. Ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Ναι. Μπορεί να σ' αρέσει. Mm. Παρ' όλα αυτά η εικόνα σου είναι πολύ έτσι φρέσκια, ωραία και τα λοιπά. Τι είναι αυτό που κάνεις για να προσέξεις τον εαυτό σου, για να φαίνεσαι φρέσκια? Mm. Δεν κάνω πάρα πολλά πράγματα, να σου πω την αλήθεια. Προσπαθώ πολύ να τρώω σωστά. Προσπαθώ, δεν τα καταφέρνω πάντα. Προσπαθώ να κοιμάμαι έτσι κάποιες ώρες της ημέρας, ενώ σίγουρα πρέπει να κοιμάμαι, θέλω να κοιμάμαι 5 με 6 ώρες την ημέρα, τουλάχιστον. Εντάξει, λέει το λέτσε πολύ, είναι λίγο. Εντάξει, δεν είμαστε 18 χρονών. Ναι. Ναι, τουλάχιστον... 6 ώρες είμαι ευχαριστημένη να κοιμάμαι κάθε μέρα. Πραγματικά όμως. Έχω αποβάλει κακές σκέψεις, τοξικούς ανθρώπους γύρω μου, πράγματα που με στενοχωρούν, καταστάσεις που με χαλούν. Πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνες το σκαρτάρισμα σου? Το κάνω κάθε μέρα. Είναι κάποια πράγματα τα οποία νιώθω ότι δεν μου ταιριάζουν και νιώθω ξανά, και το ξαναλέω, ότι όσο μεγαλώνουμε πρέπει να γινόμαστε πιο επιλεκτικοί. Ναι, συνήθως έρχεται μια αφορμή για να ξεκινήσουμε να είμαστε πιο επιλεκτικοί
Για σένα ποια ήταν? Αφορμές μου δόθηκαν πάρα πολλές στη ζωή μου, απλά δεν τις έβλεπα. Έφτασα στο σημείο να μεγαλώσω λίγο για να κάνω το ξεκαθάρισμά μου κι εγώ με ανθρώπους. Κοίτα, με επηρεάζει πάρα πολύ σε ό,τι έχει να κάνει με τις προσωπικές μου σχέσεις. Mm-hmm. Στα επαγγελματικά πάντα πρέπει να συνυπάρχεις με ανθρώπους που μπορεί να μην ταιριάζεις. Mm-hmm. Πρέπει να κάνεις έτσι ένα βήμα πίσω για να βγαίνει και η δουλειά. Γιατί πρέπει να υπάρχει και ομαδικότητα. Δεν μπορείς με όλη σου την ομάδα ή με τους πάντες να ταιριάζεις στα επαγγελματικά σου. Άρα αφορά τα προσωπικά μου, που εντάξει, επιλέγω πλέον πάρα πολύ στενό κύκλο γύρω μου. Πολύ στενό. Τι πιστεύεις ότι δεν ξέρουμε για σένα, ενώ στο κομμάτι της προσωπικότητας σου, της καθημερινότητας σου, κάτι που εφανταζόμαστε ότι... Πάρα πολύ ωραία τη ερώτηση. Την καμνούζω εγώ. Να σου πω. Νιώθω ότι με ξέρετε 100% πως είμαι. Το μόνο που δεν ξέρετε είναι τις στιγμές που λυγίζω. Γιατί εντάξει δεν είμαι άτρωτη, είμαι ένας άνθρωπος που λυγίζει, είμαι ένας άνθρωπος που πέφτει, που κουράζεται, που νιώθει απογοήτευση πολλές φορές, κάποτε έλλειψη αυτοπεποίθησης σε κάποια πράγματα. Όμως έμαθα να τα διαχειρίζομαι και νιώθω ότι μοιράζομαι τουλάχιστον στα social media όλες τις πλευρές μου. Ναι. Νομίζω ότι τις δείχνω όλες τις πλευρές μου. Σε ποια πράγματα μπορεί να νιώθεις ότι μειονεκτείς το κομμάτι της αυτοπεποίθησης? Είναι περίοδη νομίζω. Είναι περίοδος που νιώθω ότι δεν μπορώ να καταφέρω κάτι που το θέλα πάρα πολύ. Είναι περίοδος της ζωής μου που νιώθω ότι πρέπει να γυμνάζομαι πιο πολύ και να προσέχω περισσότερο τον εαυτό μου. Mm-hmm. Είναι άλλη φάση που μπορεί να νιώθω ότι δεν είμαι καλή μάμα, γιατί πιέζομαι πάρα πολύ και νιώθω ότι δεν τα καταφέρνω. Είναι διάφορες φάσεις στη ζωή που μπορεί να νιώθουμε λίγο χαμηλή αυτοπεποίθηση. Στο κομμάτι της μητρότητας, ποιον είναι έτσι το πιο δύσκολο κομμάτι? Το ότι είμαι μόνη μου. Το ότι είμαι single mom. Και άλλον ένα μωρό και άλλο δύο μωρά. Και άλλο να υπάρχουν δύο γονείς στο σπίτι και άλλο να υπάρχει ένας. Υπάρχουν και πρακτικές δυσκολίες και συναισθηματικές. Ναι. Βλέπω σε έτσι συγκινήσα για αυτό το κομμάτι. Συγκινούμε. Απλά νιώθω πολύ... τυχερή που μπορώ να είμαι καλά για τούτα τα δύο μωρά και να παλεύω κάθε μέρα. Βεβαίως νιώθω και πάρα πολύ πολλές φορές ότι κουράζομαι, γιατί πρέπει να τα καταφέρω όλα και για να είμαι όρθια δίπλα τους χωρίς να πέφτω. Ναι. Δεν με είδαν να πέφτω ποτέ, ούτε θα με δουν νομίζω, εύχομαι. Έτσι, όπως σου είχα πει και πριν ξεκινήσουμε, έτσι έβλεπα λίγο συνεντεύξεις σου στο παρελθόν και είδα, ρε παιδί μου, ότι είσαι πει ότι την περίοδο που ήρθε στη ζωή ο γιος σου, έτσι δεν ήταν έτσι όπως τη φανταζόσου. Όχι, δεν ήταν. Εκ των υστέρων τώρα που το βλέπεις, υπάρχει περίπτωση, ρε παιδί μου, ας πούμε, να είσαι περάσει επιλόχια, κατάθλιψη τότε ή απλά ήταν λίγο πιο γκρίζο το κομμάτι της καθημερινότητας? Ήταν πάρα πολύ γκρίζο. Δεν ήταν λίγο πιο γκρίζο. Και οφείλω να το παραδεχτώ σε κάποια φάση, ότι πρέπει να ήταν. Δεν ξέρω αν ήταν όντως επιλογή ως κατάθλιψη, ήταν ένα μέρος, ήταν μια γκρίζα περίοδος ή μια έντονη μελαγχολία. Δεν πήγα κακώς, δεν πήγα σε γιατρό για να μου πει ναι, έχεις επιλογή κατάθλιψη, πρέπει να σε βοηθήσουμε ή πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Ήθελα να το δω μόνη μου. Ήταν και το περιβάλλον, δεν βοηθούσε ιδιαίτερα. Ήταν και το lockdown, ήταν και το ότι δεν δούλευα.
ήταν το ότι ήρθε το δεύτερο μωρό, ήταν τα προβλήματα στο γάμο μου, ήταν όλα μαζί. Που νομίζω ότι ένας εντελώς υγιής άνθρωπος σίγουρα θα επάθαινε κάτι, τέλος πάντων, ψυχολογικό με όλα αυτά τα βάρη. Ναι. Στην προκειμένη φάση. Μετά το διαζύγιο, είδαμε, ρε παιδί, δεν είδαμε μάλλον, κρατάς την προσωπική σου ζωή για σένα. Είναι κάτι το οποίο αποφάσισες ότι έτσι θα ήθελες να το πας από εδώ και πέρα ή απλά δεν προέκυψε κάτι στη ζωή σου? Δεν θέλω να είμαι απόλυτη, όμως ήταν μια απόφαση που πήρα μετά το χωρισμό ότι οτιδήποτε έχει να κάνει με την προσωπική μου ζωή δεν θα βγει προς τα έξω, γιατί απλά είναι προσωπική ζωή. Άλλον το να φτάσω στο σημείο να ξαναφτιάξω τη ζωή μου, να ξανασυζήσω με έναν άνθρωπο ενδεχομένως που θα γνωρίζουν και τα μωρά μου, θα αγαπάει και να φροντίζει τα μωρά μου, θα τον αγαπούν και τα μωρά μου. Άρα δεν θα έκανα το συγκεκριμένο βήμα, δεν θα άφηνα κάτι στην τύχη από τη στιγμή που δεν είναι κάτι το οποίο θα είχε συνέχεια και μέλλον. Εννοείται και είναι πολύ λογικό. Κοίταξε, δεν κατακρίνω, δεν μου αρέσει να κατακρίνω τις γυναίκες που ξαναφτιάχνουν τη ζωή τους και μοιράζονται τον ερωτά τους και δείχνουν κομμάτια της προσωπικής τους ζωής και το ζουν έντονα. Θα ήθελα κι εγώ να το κάνω, χωρίς να σκέφτομαι ότι μπορεί να επηρεαστούν τα μωρά ή οτιδήποτε άλλο, ή μέρος της κοινωνίας. Δεν θέλω να πορεύομαι με βάση την σκέψη του κόσμου. Πορεύομαι όμως με βάση την σκέψη των μωρών μου. Ναι. Ωστόσο, φαντάζομαι η προσωπική ζωή είναι κάτι που σε απασχολεί, δεν είναι κάτι που αφήνεις πίσω. Θα ήθελες να... Βέβαια. Εννοείται. Να κυλήσει όμορφα. Εννοείται. Μα αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που τέλειωσε ο γάμος. Γιατί βλέπεις και τη ζωή σου, την προσωπική σου ζωή, τα θέλω σου, τις ανάγκες σου. Αν την αφήκεις πίσω και τη ζωή σου, και ο γάμος σου, και τις δικές σου τις ανάγκες, σημαίνει ότι θα αφοσιωθείς μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με τα παιδιά σου και τη δουλειά σου, άρα χάνεις ένα κομμάτι της δικής σου ταυτότητας. Ναι. Που δεν θα ήθελα να το χάσω. Καμιά γυναίκα δεν πρέπει να το χάνει. Ναι. Δεν πρέπει, όσες υποχρεώσεις και να έχει. Τι είναι αυτό που κάνεις για σένα? Τι εννοείς? Στο κομμάτι της... Πώς σε φροντίζεις? Κοίταξε... Για μένα είναι σημαντικές αυτές οι 2 ώρες μετά που κοιμούνται τα μωρά, που κάθομαι λίγο μόνη μου. Και κάποια Σαββατοκύριακα όπου μπορεί να λείπουν, ίσως ένα ταξίδι, μια απόδραση, περιποίηση, ένα σπα. Βλέπω τους φίλους μου, βγαίνω. Ωραίες απλές στιγμές που τις χρειαζόμαστε όλες. Όλες. Μικρά διαλύματα τα οποία μας δίνουν ανάσες. Στο μυαλό μου είχα να ξεκινήσουμε πάρα πολύ διαφορετικά. Ήθελα λίγο να κάναμε μια αναδρομή, έτσι ρε παιδί μου, που την αρχή της ζωής σου, από τα παιδικά σου χρόνια μετά στη συνέχεια της ζωής και τα λοιπά. Ξεκινήσαμε λίγο διαφορετικά. Ωστόσο... είναι ωραία που πάει όπως πάει. Ναι, θα ήθελα να σε ρωτήσω τώρα, έτσι, φαντάζομαι γεννιέσαι και μεγαλώνεις στη Λεμεσό. Ναι. Πώς είναι, ποια είναι η πρώτη ανάμνηση που θυμάσαι από τα παιδικά σου χρόνια? Η πρώτη δεν τη θυμάμαι, την πρώτη, δεν ξέρω ποια είναι. Ενώ η πρώτη. Αυτό που σου έρχεται στο αυτό μυαλό. Αυτό που μου έρχεται στο μυαλό είναι ότι περνούσα πάρα πολύ ωραία στη γειτονιά που μεγάλωσα. Είχα τη γιαγιά μου και τον παππού μου λίγο πιο κάτω από το σπίτι. Παίζαμε σε πάρκα με τον αδερφό μου, με τους γείτονες, με τις φίλες μου που ήταν στα γειτονικά σπίτια. Παίζαμε πάρα πολύ ανέμελα στη γειτονιά και είναι κάτι το οποίο μου λείπει. Προσπαθώ πολύ να το περάσω στα μωρά μου, γιατί μεγαλώνουν στο ίδιο σπίτι. Ναι, μεν έχουμε το δικό μας σπίτι, αλλά πολλές ώρες μεγαλώνουν στο σπίτι της μάμας μου. Και προσπαθώ να τα βγάζω έξω στα πάρκα. Είμαστε συνέχεια σε πάρκα. Συνέχεια βόλτες στους δρόμους. Θέλω να το ζήσουν όπως το έζησα εγώ.
Φαντάζομαι ότι η παιδική σου ηλικία, ρε παιδί μου, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τους γονείς σου. Τι εντύνο που μια συμβουλή που σου έδωσαν και θέλει και εσύ να την μεταλαμπαδεύσεις στα δικά σου παιδιά? Κοίτα, μου έδωσαν πάρα πολλές συμβουλές. Νιώθω πάρα πολύ τυχερή που έχω τους δύο αυτούς γονείς. Και ήταν τόσο δίπλα μου, ούτως ώστε οποιοδήποτε παραστράτημα να έκανα στη ζωή μου ήταν εκεί για να με στηρίξουν, γιατί σίγουρα δεν είμαι αλάθαστη. Και μου έλεγαν οτιδήποτε και να κάνεις στη ζωή σου και οποιοδήποτε δρόμο να αποφασίσεις να πάρεις, απλά πρέπει να τον στηρίξεις, όχι να τον μετανιώσεις, να τον στηρίξεις. Τις πράξεις μας τις στηρίζουμε και τις συνέπειες που έχουν οι πράξεις μας πρέπει να τις αναλαμβάνουμε. Πάρα πολύ ωραία συμβουλή. Γι' αυτό και εγώ αφήνω τα παιδιά μου πολλές φορές να κάνουν λάθη για να βλέπουν τις συνέπειες. Λάθη που δεν θα τους κοστίσουν πολύ, αλλά πολλές φορές μπορούμε να κάνουμε λάθη που θα μας κοστίσουν. Πρέπει να αναλάβουμε τις συνέπειες. Μεγάλωσα σε ένα σπίτι με πάρα πολύ αγάπη. Και νιώθω ότι βγαίνει σε πιο μεγάλη ηλικία τούτο. Ναι. Μπορεί να μην το εκτιμάς στα 15, στα 18, στα 20, στα 25, αλλά μετά τα 30 νιώθω ότι καταλαβαίνεις ποια είναι η ουσία πραγματικά όταν μεγαλώνεις σε σπίτι με πολύ αγάπη. Ποια είναι τα δικά σου λάθη που επλήρωσες και κατάλαβες, ρε παιδί μου, μετά ότι δεν έπρεπε να το χειριστώ έτσι, δεν έπρεπε να το αντιμετωπίσω με αυτόν τον τρόπο? Ξέρεις, ήμουν πάρα πολλά straight στη ζωή μου. Έλεγα τα πράγματα όπως έχουν και έδειχνα τα πράγματα όπως τα νιώθω. Mm-hmm. Δεν ήμουν ποτέ διπλωμάτης, δεν πρόσεχα πολύ το πώς θα ακουστεί κάτι που θα πω. Ίσως να το πλήρωσα πάρα πολλές φορές αυτό, αλλά δεν το μετανιώνω. Και σε επαγγελματικό και σε προσωπικό. Ειδικά σε επαγγελματικό. Ναι. Δεν το μετανιώνω όμως, γιατί πλέον εξεχώρισα την πορεία μου και θεωρώ ότι και κάποια πράγματα που είπα έπρεπε να υποθούν την προκειμένη φάση και νιώθω ότι με δικαίωσα η πορεία anyway. Επιστρέφοντας πίσω στο κομμάτι της παιδικής ηλικίας, εκεί στην εφηβεία, φαντάζομαι είσαι μια από τις ωραίες κοπέλες του σχολείου. Όχι ιδιαίτερα. Ήμουν ήμουν συμπαθητική. Αλλά ήμουν αθλήτρια. Ήμουν πιο έτσι αγοροκορίτσο. Εμπόδια. Ήμουν στο στίβο. Ήμουν πιο αγοροκορίτσο. Δεν ήμουν το model figure που μπορεί να νομίζεις ότι είχα στο σχολείο. Ναι, αυτό. Ποια είναι έτσι η πιο μεγάλη πελάρα, να το πω? Έτσι, κάτι που έκαμε στην εφηβεία και συζητάτε τώρα και γελάτε, αλλά τότε ήταν σοβαρό. Έκαμα πολλές. Τι να πω, ότι δεν θέλω να το πω. Γιατί τώρα δημιουργείς μου την περιέργεια. Ας πω κάτι, δεν θέλω να το πω γιατί αυτή είναι η συνέντευξη θα τη δει και η κόρη μου. Δεν θέλω. Ωραία. Έκαμα όμως. Ήμουν ατίθαστο μωρό. Είμαι σίγουρος, γι' αυτό ρώτησα. Γιατί είσαι σίγουρος, φαίνεται μου. Έτσι μου φαίνεσαι. Ήμουν ατίθαστη, είχα πολύ έντονη εφηβεία. Ολοκληρώνοντας το σχολείο, ρε παιδί μου. Ναι. Μετά πώς κυλάει η ζωή, τι καμνείς? Ολοκληρώνοντας το σχολείο, φεύγω για σπουδές στην Αθήνα. Στην Αθήνα ήταν πάρα πολύ ωραία η ζωή μου, ενώ έκαμα φοιτητική ζωή. Γεμάτη. Τι σπουδάζεις? Γυμναστική Ακαδημία. Ήθελα να πάω γυμνάστρια πάντα. Και πέρασα γυμνάστρια. Η δεύτερη μου επιλογή ήταν Ιταλική Φιλολογία. Μιλάς μέχρι σήμερα? Μιλούσα. Μετά άφησα το και είναι κάτι που μετανιώνω πάρα πολύ, γιατί ήξερα πάρα πολύ καλά Ιταλικά. Πέρασα την Ιταλική Φιλολογία, τώρα θα ήμουν δασκάλα Ιταλικών.
Μπορεί και να μην το ξαναείπα ποτέ. Πάω γυμναστική ακαδημία. Ήταν ωραία χρόνια, γιατί ήταν και ο αδερφός μου στην Αθήνα. Μένω 2-2,5 χρόνια και μετά έρχεται το modeling παράλληλα. Πριν πάμε στο modeling, αν σε ρωτούσα έναν περιστατικό από την Αθήνα, θα μπορούσες να μοιραστείς μαζί μας. Έναν περιστατικό. Είπα το ξανά, νομίζω το συγκεκριμένο. Μια νύχτα που είχαμε βγει με τις φίλες μου και τους φίλους μου, πήγαμε στο Σάκιντο Ρουβά και είχαμε μάθημα στις 7 το πρωί. Κλείσαμε το... Δεν θυμούμαι ποιο ήταν το μαγαζί τότε. Και φεύγουμε από το Σάκι Ρουβάν, πάμε κατευθείαν στη σχολή, όπως ήμασταν κατευθείαν πλειοβαμμένοι και λοιπά. Εντάξει, εννοείται ότι αλλάξαμε, βάλαμε αθλητικά. Αυτό θα ρωτήσω. Ναι, εννοείται, γυμναστική ακαδημία, θα μπορούσαμε να πάμε τα τακούνια. Και πήγα και βάλε με, η καθηγήτρια μου είπα της ότι ήμουν άρρωστη, ότι δεν ένιωθα πάρα πολύ καλά. Και βάλε με, εξάπλωσα σε έναν μπάγκο, σκέπασε με κιόλας. Λέει μου, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες στο μάθημα τουλάχιστον και άρρωστη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα φας απουσία γι' αυτό, να μείνεις εδώ να ξεκουραστείς και θα λύσουμε το θέμα πιο μετά. Ήταν ωραίες στιγμές, έτσι που τις θυμάμαι και δεν ήταν ήταν μία από όλες αυτές. Και το modeling πώς προκύπτει στη ζωή σου? Το modeling προκύπτει έτσι σιγά σιγά. Από τα 16 ξεκίνησα να κάνω κάποιες δουλειές παράλληλα με τον αθλητισμό. Σε κάποια φάση έπρεπε να επιλέξω αν θα συνέχιζα τον πρωτοαθλητισμό ή αν θα συνέχιζα το modeling, γιατί και τα δύο μαζί δεν μπορούν να συνυπάρξουν λόγω του ότι το σώμα μιας αθλήτριας δεν είναι 100% το ιδανικό για καριέρα στο modeling. Έτσι είδα και μετά από συζήτηση με τον πατέρα μου που ήταν ο προπονητής μου τότε, είπαμε ότι δεν θα συνεχίσω τον πρωταθλητισμό. Βέβαια θα συνεχίσω να γυμνάζομαι στον Στίβο, γιατί ήταν κάτι που αγαπούσα πάρα πολύ. Έτσι θα δοκιμάσω και τον χώρο του modeling, που στον χώρο του modeling μπήκα έτσι τυχαία και μπήκα κατευθείαν. Με τις πρώτες μου δουλειές ξεκίνησα να βγάζω λεφτά. Άρα ήταν και ένα πολύ σημαντικό κίνητρο για μένα να έχω τα δικά μου λεφτά στα 16 μου, στα 17 μου, και να μην επιβαρύνω τους γονείς μου και να ζω όχι άνετα, να έπαιρνα ας πούμε τα πράγματα που ήθελα στα 17 μου, στα 18 μου. Ήταν σημαντικό και στις σπουδές μου ακόμα. Και έτσι ακολούθησα το δρόμο του modeling. Μετά ήρθαν τα καλλιστεία. Μετά που επιλέγηκα στα καλλιστεία, βγήκα μισή Κύπρος. Πήρα μια υποτροφία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Και έτσι κάτι μέτρωε μέσα μου ότι ήθελα μετά από τη γυμναστική ακαδημία να κάνω κάτι άλλο. Και επιστρέφω στην Κύπρο και κάνω τις σπουδές στα media. Media και marketing. 4 χρόνια. Τελειώνω και με το που τελειώνω τις σπουδές μου στην Λευκωσία που τέλειωσα, μπαίνω στο Σίγμα. Από εκεί και πέρα ξεκίνησαν όλα. Στο Σίγμα. Τι είχανε στο Σίγμα? Το πρωινό. Το πρωινό του Σίγμα. Ξεκίνησα ως δημοσιογράφος το πρωινό του Σίγμα με τα παρουσιάστρια μαζί με τον Παναγιώτη Δημόπουλο. Okay. Για κάποιο λόγο είχα την εντύπωση. Είσαι το καμί σκύπτουδο. Τι? Είσαι το καμί σκύπτουδο, το θυμάσαι. Ναι, για κάποιο λόγο. Είχα την εντύπωση ότι το πρώτο έτσι μεγάλο, η πρώτη μεγάλη εκθέση ήταν από τα Star Κύπρος. Oh, ήταν το πρωινό, ήταν το πρωινό. Μετά το πρωινό ήταν το άλλο πρωινό με τον Μιχάλη τον Σοφοκλέους. Μετά ήταν το απογευματινό μόνιμο. Ήταν πρώτα το πρωινό με τον Μιχάλη τον Σοφοκλέους και μετά πρώτα, τα καλλιστεία. Πρώτα ήταν ο Δημόπουλος, το πρωινό του Σίγμα. Ναι. Έτσι. Μετά. Μετά το πρωινό του Σίγμα φεύγω από το Σίγμα και πάω στο Μέγκα. Μετά το Μέγκα πάω το πρωινό του Μέγκα μαζί με τον Μιχάλη τον Σοφοκλέους και τα καλλιστεία. Παρουσίαση. Ναι. Και μετά από το πρωινό του Μέγκα, επειδή είναι πάρα πολύ καλά, πάω στο απογευματινό του Μέγκα. Ναι. Και μετά ξεκινήσαν τα shows, τα καλλιστεία, η κριτική επιτροπή, μετά η παρουσίαση, μετά το dancing. Αυτό... Μετά ξαναπάω στο Σίγμα. Ναι. Διάφορα. Το Διάφορα.
Το κομμάτι της καθημερινής εκπομπής είναι κάτι που σου λείπει σήμερα? Τι να μου λείπει? Μου λείπει, όμως δεν μου λείπει καθόλου ούτε η κούραση, ούτε η ένταση, ούτε το άγχος που είχα για τα νούμερα, ούτε η φθορά που πρέπει να έχεις. Ήσουν νούμεράκιας τότε? Πάρα πολύ. Εννοείται, όλοι βασίζονται στα νούμερα οι άνθρωποι της τηλεόρασης. Ναι. Φυσικά, ξυπνούσα, έβλεπα τα νούμερα. Αν πήγαιναν καλά τα νούμερα, πήγαινε καλά η μέρα μου. Αν δεν πήγαιναν καλά τα νούμερα, η μέρα μου δεν ήταν πολύ καλή, γενικότερα. Είναι πάρα πολύ έντονο το άγχος της καθημερινής και live εκπομπής και το τρέξιμο για να βγάλεις εις πέρας 2 ώρες εκπομπής. Γιατί σε κάποια φάση ήμουν στην αρχή συνταξία, ήμουν αρχή συντάκτρια της εκπομπής. Δεν είναι εύκολο. Ναι. Τηλεόραση δεν είναι εύκολη. Ακούμε διάφορα για τις απολαβές των χώρων της τηλεόρασης και ακούμε τα τελευταία χρόνια ότι ειδικά στην Κύπρο δεν είναι πάρα πολύ υψηλές. Οπότε θεωρείς, η απορία που μου δημιουργείται κατά συνέπεια στο τέλος της ημέρας, αξίζει τον κόπο και η κούραση και η καθημερινή τριβή? Όχι, βέβαια. Και... ναι. Δεν αξίζει τον κόπο αν μετράς τα επαγγελματικά σου με το οικονομικό. Ναι. Έτσι, αν έχεις μια ζυγαριά και βάζεις τα θέλω σου και το οικονομικό, βλέπεις τη υπερτερία. Αν το θέλω σου είναι πιο πολύ από το οικονομικό, ναι, αξίζει να το κάνεις. Αν το οικονομικό είναι πιο πολύ από τα θέλω σου και από το χρόνο που τρώεις για τη δουλειά σου, σίγουρα δεν αξίζει. Είναι ένας από τους λόγους που δεν συνέχισε σε μια καθημερινή εκπομπή? Είναι διάφοροι λόγοι που δεν συνέχισα σε μια καθημερινή εκπομπή. Και τώρα να μου προτείνουν να κάνω μια καθημερινή εκπομπή, δεν θα την κάνω. Ναι. Δεν έχω χρόνο να την κάνω, δεν μπορώ να αφιερώσω τόσο πολύ χρόνο στη Λευκωσία αυτή τη στιγμή, γιατί μια καθημερινή εκπομπή πρέπει να είσαι το πρωί και να φεύγεις το απόγευμα το πιο γρήγορο. Mm-hmm. Αυτόν έκανα τουλάχιστον εγώ 5 χρόνια. Τι είναι αυτό που θα ήθελες να κάνεις σήμερα? Θα ήθελα στην τηλεόραση? Ναι. Θα ήθελα να κάνω 2 συγκεκριμένα πράγματα που σίγουρα δεν είναι καθημερινά, είναι εβδομαδιαία. Πού θα αφορούσαν σε? Θα είχαν να κάνουν με την ομορφιά. Είσαι λακωνική. Ναι, είμαι. Είναι κάτι που έρχεται δηλαδή. Εσύ, ας πούμε, αν είχες κάτι στο μυαλό σου, ένα project που θα θέλεις να κάνεις, ήταν να βγεις να το πεις? Υπό περιστάσεις, εξαρτάται. Ήταν να βγεις να το πεις, σκέψου το ξανά. Τώρα... δέχομαι πίεση, οπότε πρέπει να πω όχι. Όχι, αλλά δεν θα το έλεγες. Δεν θα έλεγες το project που έχεις στήσει στο μυαλό σου. Είναι κάτι που συζητάς? Είναι κάτι που συζητώ, ναι. Οπότε... Που συζητώ χρόνια. Ενώ πρέπει να βρεθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, κατάλληλες συγκυρίες, το κατάλληλο timing για να γίνει. Ναι. Που δεν με πιέζει καθόλου, ενώ δεν είναι κάτι που με κάνει... στεναχωρεμένη αν δεν γίνει. Θα με έκανε χαρούμενη αν γίνει σωστά αυτό. Και η τηλεόραση είναι κάτι που αγαπώ και θα αγαπώ πάντα και ασχολούμαι ακόμη με την τηλεόραση καθημερινά. Ναι. Είναι αλήθεια ότι, ρε παιδί μου, κάνεις αρκετές δουλειές. Δραστηριοποίησε επαγγελματικά σε διάφορους τομείς. Ναι. Και φαντάζομαι σε, ότι... σε διάφορους τομείς με ένα συγκεκριμένο... field. Κατεύθυνση, ναι, έτσι, ναι. Τα media. Σίγουρα, απλά θέλω να πω ότι ασχολείσαι με πολλά. Δεν είναι ότι. Ναι. Δεν είναι ότι έχεις μια δουλειά 9-5 και τελείωσε. Όχι. Θέλω να πω όχι. Ότι έχω την εντύπωση τουλάχιστον ότι είσαι στην πρίζα. Εικάζω. Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι έχω την εντύπωση ότι, ρε παιδί μου, είσαι πάρα πολύ εργατική. Και ασχολείσαι πολύ το κομμάτι της δουλειάς σου. Μια μερίδα κόσμου, ωστόσο, μπορεί να εικάζει ότι, ρε παιδί μου, η Κωνσταντίνα είναι... της έρχονται εύκολα τα πράγματα. Ενώ βλέποντας φωτογραφίες, εικόνες, το Instagram κτλ. Είναι κάτι που πρώτον το σκέφτηκες ποτέ και δεύτερον είναι κάτι που σε ενοχλεί?
προσπαθώ επίσης να αποδικοποιήσω το βλέμμα σου. Τι αποκωδικοποιείς? Δεν αποδικοποιώ. Ωραία. Προσπαθώ να καταλάβω ακόμα. Αυτό που με ρωτάς είναι κάτι το οποίο έχει πέσει στα αυτιά σου? Είναι κάτι το οποίο μπορεί εσύ να το αντελήφθηκες? Είναι κάτι το οποίο μπορεί να συζητήθηκε ενώ να το άκουσες, ας πούμε? To be honest, ήταν κάτι που είδα ότι η Κωνσταντίνα κάνει πολλές δουλειές. Και συνειρμικά λέω ότι πολλοί κόσμος που δεν ξέρει τον background ούλο, ότι η Κωνσταντίνα φαίνεται σε μένα ότι είναι hard worker, μπορεί να νομίζει ότι δινούμαστε, βαφούμαστε, ευκαινούμε. Mm-hmm. Και τελειώσε. Mm. Με τον την έννοια. Θεωρώ ότι στα 38 μου δεν πρέπει να αποδείξω το πόσο hard worker είμαι μετά από κάποια σημαντικά πράγματα που έκανα στη ζωή μου, που κάποια φαίνονται, κάποια δεν φαίνονται. Mm-hmm. Γιατί πάνω απ' όλα με ενδιαφέρει το πώς νιώθω εγώ με τον εαυτό μου. Δεν θα σου πω το πόσο δουλεύω, δεν θα σου πω το πόσο δούλεψα στη ζωή μου. Θα σου πω μόνο ότι δεν ήταν ποτέ πολύ εύκολα τα πράγματα για μένα. Ποτέ δεν μου ήρθαν εύκολα. Πάντα μου έρχονταν με πάρα πολύ κόπο και δουλειά. Πάντα έπρεπε να αποδείξω τι αξίζω και τι μπορώ να κάνω. Ενώ θα μπορούσα να κάνω μια άλλη επιλογή στη ζωή μου και να τα βρίσκα όλα πολύ πιο εύκολα, όπως πολλοίς κόσμος μπορεί να κάνει στη ζωή του. Ναι. Με καλύψες. Θέλω να προχωρήσουμε παρακάτω και να παίξουμε ένα παιχνιδάκι. Ναι. Γρήγορο πολύ. Μάλιστα. Θέλω να παίξουμε Kiss, Mary, Kill. Θα σου λέω τρία ονόματα. Ναι. Τον ένα θα το φυλάς, τον άλλο θα το μαντρεύεσαι και τον άλλον δυστυχώς Παναγία θα αποδημήσει εις Κύριον. Αχα. Πρέπει να πεθάνουμε κάποιον. Λοιπόν, αλλά θέλω να σου δώσω 15 δευτερόλεπτα μόνο. Ναι, Παναγία. Για την κάθε απάντηση. Εντάξει. Πάμε. Mm. Λοιπόν, Λουίς Πατσαλίδης. Ναι. Μιχάλης Σοφοκλέους. Ναι. Τάσος Τρίφωνος. Τι? Kiss, Mary, Kill. Ποιο φυλάς, ποιο μαντρεύεσαι, ποιο σκοτώνεις. Παναγία μου. Φίλο τον Μιχάλη. Παντρεύουμε τον Λουί. Τάσο μου. Και δυστυχώς σκοτώνεις τον Τάσο Τρίφωνος. Χριστιαν Αριστοτέλους, Γιώτα Δαμιανού, Ελπίδα Ιακωβίδου. Ναι. Και αφιλάς ποιον παντρεύεσαι. Γιατί πρέπει να δημιουργήσεις τώρα ίντρικες? Για παιχνίδι παίζουμε. Μα πάλι όμως. Καμία βασισμένο ίντρικα. Θεωρώ ότι κανένας δεν παρεξήθηκε αυτά τα παιχνίδια. Ναι, κανένας. Ναι, πάμε. Χριστιανά, θα απαντήσω ένα post επειδή έδωσα μου μία μπάσα. Ναι. Πατούμε το post off camera τώρα ή όχι, on, όχι, on όχι, camera. Όλα, παιχνίδι... όλα τα off είναι on camera. Ναι, τα ακούω. Στο παιχνίδι. Ναι. Υπήρξε για πολλά χρόνια στη θέση της παρουσιάστριας. Ναι. Έκανες τέτοια παιχνίδια. Υπήρχε κάποιος που ενοχλήθηκε από ένα... Βέβαια, εννοείται. Και έκανα μου και on air επίθεση. On air επίθεση. Ναι, ναι, ναι. Να σου πω κάτι, είναι πάρα πολύ λίγοι οι παρουσιαστές στην Κύπρο πρώτης γραμμής. Άρα ανακυκλώνεται τούτο το πράγμα, ρωτούμε τα ίδια πράγματα, τα ίδια άτομα, τις ίδιες ερωτήσεις για τον άλλο, για τον άλλο παρουσιαστή, για την άλλη παρουσιάστρια, που νομίζω ότι εντάξει, κάποια πράγματα πρέπει να σταματήσουν, ενώ ας ασχοληθούμε με άλλα άτομα, εκτός που τα... που τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής στα μίντια. Ναι. Όχι, απλά κάμε μου εντύπωση. Ναι. Εννοώ, επειδή θεωρώ το ναι, δύο ναι, έτσι ναι, ναι. Φαν κομμάτι είναι εννοώ. Ναι, να μα είναι λέγαμε. Φαν. Ναι, είναι. Οκ. Okay. Εντάξει. Πάμε. Όπως και να έχει εμείς. Θα συνεχίσουμε το παιχνιδάκι μας. Kiss, Mary, Kill. Χριστιανά... Είδες που σέβομαι το περιεχόμενο σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χριστιανά Αριστοτέλους, Γιώτα Δαμιανού, Ελπίδα Ιακωβίδου. Kiss, Mary, Kill. Μα γιατί πρέπει κάποιον να σκοτώσω, ρε φίλε, δηλαδή. Που γίνεται να μην με σκοτώσω κανένα. Να κουκλάρουμε το δημιουργό του παιχνιδιού. Εντάξει. Δεν θέλω να σκοτώσω κάποιον. Γιατί γελάς? Επειδή είσαι απολαυστική. Ναι. Ευχαριστώ. Εντάξει, λοιπόν.
Θα προχωρήσω σε επόμενο. Ναι. Νικήτας Κυριάκου, Χρύσα Θοτσουρούλης, Εμιλία Κενεβέζου. Πάλι το ίδιο. Ναι. Kiss, Mary, Kill. Ποιο φιλάς? Να ξεκινήσουμε εύκολα. Φιλάς την Εμιλία Κενεβέζου, τον Νικήτα Κυριάκου. Τώρα ας πούμε, ό,τι και να πω. Δηλαδή, ό,τι και να πω. Θα παρεξηγηθεί. Ας πούμε να πω το Χρύσα Θοτσουρούλη. Συγγνώμη, Εμιλή μου. Δηλαδή, από τον Νικήτα, που είναι φίλος μου, γνωστός μου πολύ, θα παρεξηγηθώ. Αν πω την Εμιλία, πάλι αγαπώ την φίλη μου, τη βλέπω κάθε μέρα. Τι θες να πω? Οκ, okay, θα φιλούσα την Εμιλία Κενεβέζου. Θα παντρευόμουν το τσουρούλι που θα με παίρνε βόλτα με τη βάρκα. Μια και σε αυτά όλα τα ταξίδια που πάει. Μάλλον μου τον Νικήτα, γιατί να το σκοτώσω? Καταλαβες? Θέλεις να παίξουμε κάτι άλλο? Έχεις κάτι υπόψη σου? Πέτυχε το κόνσεπτ. Μια χαρά. Θα προχωρήσω παρακάτω και θα σε ρωτήσω. Μέσα στα χρόνια κάνεις διάφορες δουλειές. Ενώ θέλω να πω και το Instagram και την τηλεόραση και το ραδιοφωνό και τα λοιπά. Τι ωραίο χαμόγελο μου έχεις. Ναι. Ένιωσες ποτέ, ρε παιδί μου, ότι την ψώνησες? Ότι ένιωσες το λίγο παραπάνω? Ας σου πω την αλήθεια, όχι. Νομίζω ποτέ. Ναι. Μπορεί κάποιος τώρα να πει, ναι, αποκλείεται να μην περάσει μια φάση της ζωής σου που να νομίζεις ότι... Πέρασε μια φάση της ζωής μου που ένιωθα ότι πετυχαίνα τους στόχους μου, ότι κάνω αυτό που πραγματικά ήθελα να κάνω και πραγματοποιώ το όνειρο μου αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν ψωνίστηκα ποτέ. Δόξα τω Θεώ, νομίζω ότι είναι χάρη των γονιών μου που δεν ένιωσα ποτέ να ψωνίζομαι. Πάντα με προσγείωναν, πάντα μου έλεγαν τα λάθη μου, πάντα με επανέφεραν στην πραγματικότητα. Νομίζω ότι δεν έφτασα στο σημείο που να πω ή που να αντιληφθώ ότι ψωνίστηκα. Στο κομμάτι της τηλεόρασης. Ναι. Ποια ήταν η πιο δύσκολη κατάσταση που κλήθηκες να διαχειριστείς? Όσον έκανα εκπομπή. Ναι. Ή γενικά. Και όσον έκανες εκπομπή και γενικότερα. Όσον έκανα εκπομπή, ήταν η πίεση που είχα από τους ανθρώπους του ίδιου καναλιού που δούλευα. Οι πισόπλατες μαχαιριές, όσον κλισέ και να είναι και το λέω, που προέρχονταν από άτομα που δούλευαν για την ίδια παραγωγή. Για την ίδια εκπομπή. Ναι. Ήταν... πάρα πολύ απογοητευτικό και λυπηρό. Πάρα πολύ. Που είναι σε αυτήν τη φάση που λες ότι ο καθένας βάζει το δικό του συμφέρον, τον εαυτόν του, πάνω από το καλό της εκπομπής, της ίδιας της παραγωγής που δουλεύουν τόσα άτομα για το συγκεκριμένο project, ας πούμε. Ήταν το πιο δύσκολο που θα μπορούσα να σκεφτώ, νομίζω. Επειδή... Να τολμήσω να ρωτήσω αν αφορά τότε ωμέγα ή το σίγμα. Ναι, αφορά το ωμέγα. Οκ. Μου κάνει εντύπωση επειδή έβλεπα σε έναν interview, ρε παιδί μου, ότι είσαι σπίτσο ότι σε έναν... ότι έναν χρόνο από τη σεζόν που είσαι στο σίγμα, ότι δεν πέρασες πάρα πολύ καλά. Αυτό ήταν πιο light που αναφέρω τώρα. Άλλο να μην περνάς καλά, αλλά να μπορείς να το διαχειριστείς ή να μπορείς να το ελέγξεις από τη θέση που είσαι. Και άλλο το να δουλεύεις πάρα πολύ, να μην αναγνωρίζεται η δουλειά σου, αντιθέτως να ακυρώνεται από άτομα της ίδιας παραγωγής. Ναι. Πώς το διαχειριστήκες τότε? Να σου πω κάτι. Είναι σε όλες τις φάσεις πέρασα κάποιες δύσκολες καταστάσεις. Και στο σίγμα στην αρχή μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Και στο Μέγκα μετά ήταν. Δεν είναι, και δεν έχει να κάνει ούτε το Σίγμα, ούτε το Μέγκα, ούτε το κανάλι. Ναι. Έχει να κάνει με τα άτομα τα συγκεκριμένα που δούλευαν στην προκειμένη φάση, στην συγκεκριμένη εκπομπή. Είδα την αδελφή σου μπροστά στις κάμερες? Όχι, δεν ήταν μπροστά στις κάμερες. Okay. Mm-hmm. Οπότε είχε να κάνει με
εσωτερικά, εσωτερικό κομμάτι της εκπομπής. Okay. Που ήταν πάρα πολύ δυσάρεστο, πάρα πολύ ψυχοφθόρο. Και πέρασα πάρα πολλά για να καταφέρω να εδραιωθώ ως παρουσιάστρια. Πάρα πολλά. Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή που κλήθηκες να διαχειριστείς τον τηλεοπτικό αέρα? Τον καιρό που έγιναν όλα αυτά με το... με το Μιτσερό, με το Μεταξά. Ναι. Ήταν πραγματικά, νιώθα ότι δεν έπρεπε να είμαι εκεί εκείνη τη στιγμή. Αυτό νιώθε, αυτό το αίσθημα είχα. Ένιωθα ότι ό,τι πω θα είναι λάθος. Είναι τόσο ευαίσθητο θέμα, τόσο λεπτό, mm-hmm. που κανονικά έπρεπε απλά να ρίξει μαύρο η τηλεόραση όλη. Έτσι ένιωθα. Ναι. Ήταν πάρα πολύ άσχημο, πάρα πολύ έντονο. Ήταν σε κάποια φάση που η ψυχαγωγία έγινε καθαρά ενημέρωση και καλούμασταν όλοι οι παρουσιαστές και οι δημοσιογράφοι να κάνουμε ρεπορτάζ για το συγκεκριμένο θέμα αναγκαστικά, γιατί έπρεπε, γιατί μόνο εκείνον έπαιζε εκείνο το διάστημα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Πολύ, πολύ δύσκολες μέρες. Δυσάρεστες. Εσένα η απόψη σου στο κομμάτι είναι ότι αρκετές εκπομπές μπήκαν και στα δύο κομμάτια και της ψυχαγωγίας. Ενώ θέλω να πω ψυχαγωγικές εκπομπές, οι οποίες ένταξαν στο περιεχόμενο. Κοινωνικό τους, περιεχόμενο κυρίως. Ναι. Και είναι η δική σου άποψη πάνω σε τούτο? Κοίταξε, εγώ θεωρώ ότι μπορεί να γίνει το συγκεκριμένο κόνσεπτ. Θεωρώ ότι πρέπει να διαφοροποιείται και όχι μόνο να διαφοροποιείται, να προσαρμόζεται μια εκπομπή. Δεν μπορεί να συμβαίνει μια καταστροφή και εσύ να χορεύεις ή να παίζεις παιχνίδια γιατί είσαι εκπομπή ψυχαγωγίας. Και εγώ κλήθηκα να αλλάξω λίγο το περιεχόμενο της εκπομπής μου γιατί γίνονταν πάρα πολύ άσχημα πράγματα στην κοινωνία ή στην επικαιρότητα. Θεωρώ ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με τις μέρες και το τι συμβαίνει στον κόσμο. Mm-hmm. Δεν μπορεί να γίνεται πόλεμος δίπλα σου, να σκοτώνονται παιδιά, να βγαίνουν τέτοιες εικόνες στο διαδίκτυο και εσύ να χορεύεις και να παίζεις γιατί λέγεσαι ψυχαγωγία. Δεν συνάδει, πρέπει να προσαρμοστείς. Θεωρώ ότι πολύ καλά κάνουν και προσαρμόζουν το περιεχόμενο τους ανάλογα. Βέβαια υπάρχει μια λεπτή γραμμή, άλλον η ενημέρωση και άλλον το infotainment. Στο κομμάτι της καθημερινότητας σου υπάρχουν ποια κοινωνικά θέματα σε απασχολούν? Της καθημερινότητας μου. Ενώ θέλω να πω, πέραν φαντάζομαι αν είσαι εκεί η δουλειά σου, τα παιδιά σου, η προσωπική σου ζωή, πέραν από αυτόν υπάρχουν θέματα κοινωνικά τα οποία σε απασχολούν? Απασχολούμαι πάρα πολλά θέματα. Απασχολούμαι πάρα πολύ έντονα η αγριότητα που συμβαίνει στα σχολεία. Πάρα πολύ. Οι εικόνες που βγαίνουν στο διαδίκτυο από έφηβα, κορίτσια ή αγόρια. Ο σχολικός εκφοβισμός. Τα ναρκωτικά, πολλά θέματα τα οποία είναι κοντά μας, πόσο μάλλον τα υπόλοιπα που είναι λίγο πιο δίπλα, που αφορούν τους πολέμους, που αφορούν τους μετανάστες, που αφορούν τις εικόνες που βλέπουμε, τα μωρά που ζητούν τη μάμα τους και δεν ξέρουν αν θα την ξαναδούν, που δεν θα την ξαναδούν. Δεν είναι εύκολα να τα διαχειριστείς πλέον τα social media. Μας έχουν δημιουργήσει μεγάλες φοβίες και ανασφάλειες που είναι ίσως αναγκαίων κακό γιατί συμβαίνουν. Mm-hmm. Πάντα συνέβαιναν, απλά δεν έφταναν στα μάτια μας. Ναι. Υπάρχει έτσι μια γενικότερη ανησυχία για την κοινωνία που μεγαλώνουν τα παιδιά μας. Πολύ έντονη. Όπως και το οικονομικό. Πρέπει να κάνεις τρεις δουλειές για να τα καταφέρεις πλέον, φέτος, τώρα που μιλούμε. Που αν είσαι τυχερός κάνεις τρεις δουλειές. Βέβαια, τώρα. Βέβαια. Εγώ αν δεν είχα τη μαμά μου να μου κρατά μωρά, ήταν να κάνω μισή δουλειά. Ναι. Όχι τρεις. Ναι. Πώς θα τα βγάζα πέρα. Καταλαβες.
στο κομμάτι της έκθεσης και του Instagram, όσον αφορά τα παιδιά, είναι κάτι που σε απασχόλησε ποτέ? Βέβαια, με απασχόλει κατά καιρούς. Είναι κάποια πράγματα τα οποία τα σκέφτομαι διπλά και τριπλά για να τα ανεβάσω. Κάποιες άλλες φάσεις χαλαρώνω και είμαι έτσι λίγο πιο εκδηλωτική και βγάζω περισσότερα πράγματα με τα μωρά μου. Κάποιες άλλες είμαι πιο μαζεμένη. Νομίζω ότι περνώ φάσεις πολλές στο συγκεκριμένο κομμάτι. Το συζητώ με τα μωρά, τουλάχιστον με την Αριάδνη. Η Αριάδνη δεν θέλει πάρα πολύ να την ανεβάζω στο Instagram, γι' αυτό και δεν την ανεβάζω. Συχνά ανεβάζω την πάρα πολλά σπάνια, όταν η ίδια θέλει και όταν η ίδια ποζάρει για να το κάνει. Mm. Δεν ανεβάζω τίποτα χωρίς την δική της συγκατάθεση, ό,τι αφορά το πρόσωπο της. Ναι. Ο μικρούλης ακόμα έτσι. Πόσο εδώ, είναι τον τώρα? Ανεβάζω λίγο παραπάνω. Πόσο 3,5 και 8. Και 8. Τώρα κλείνει 4 ο Νικόλας μου σε 2 μήνες. Στην Αριάδνη και στον Νικόλα, βλέπεις δικά σου χαρακτηριστικά? Πολύ έντονα. Ποια είναι? Πολλά πράγματα. Η Αριάδνη, εκτός από εξωτερικά που μου μοιάζει αρκετά, έχει το πείσμα μου, έχει το δυναμισμό μου, έχει ισχυρή άποψη, είναι πάρα πολύ δοτική, έχει πολύ έντονη συναισθήση. Το κύριο χαρακτηριστικό μας που είναι πολύ έντονο στην σύγκριση είναι το ότι είναι πολύ δοτική, mm-hmm. χωρίς να σκέφτεται τι θα πάρει πίσω και στο τέλος πληγώνεται. Πολύ έντονο. Mm-hmm. Ο Νικόλας είναι πολύ έξυπνος ο Νικόλας. Είναι πολύ δραστήριος, είναι πολύ ευαίσθητος. Δεν είναι τόσο δυναμικός όσο είναι η Αριάδνη. Δεν θέλω να τα συγκρίνω, γιατί είναι πολύ διαφορετικοί χαρακτήρες οι δυο τους. Πάρα πολύ διαφορετικοί χαρακτήρες. Είναι πιο ευαισθητούλης ο Νικόλας. Αλλά είναι πολύ έντονο μωρό. Έξυπνος, πολύ. Και από τον Νικόλα και από την Αριάδνη, μία τάκα που σου έχουν πει και μήνες σου, ρε παιδί μου, στο νου. Μία τάκα που μου έχουν πει... Δεν θυμάμαι, είναι πολλές. Είναι πολλές. Ξέρεις, δέχομαι και θέλω να το πω. Δέχομαι πάρα πολύ ωραία μηνύματα στο Instagram. Mm-hmm. Πραγματικά σου λέω, δεν θυμάμαι την τελευταία φορά που πήρα άσχημο μήνυμα. Ναι. Και είναι πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη, γιατί κάποτε λαμβάνω πολύ περίεργα και άσχημα μηνύματα που κατακρίναν. Δεν ήταν καλοπροαίρετα. Στο πρόσφατο παρελθόν ή... Πριν χρόνια. Νομίζω ότι πριν γίνω μάμα. Νομίζω. Απλά έχω την εντύπωση, διορθώσε με αν κάνω λάθος, ότι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε την πιο ευαίσθητη πλευρά του χαρακτήρα σου. Ότι νιώθω ότι ήρθε ένα puzzle και συμπληρώθηκε. Ναι. Ότι... Μπορεί να έχει να κάνει όμως με το ότι απεκτήσα μωρά. Γιατί πριν δεν μπορούσες να δείξεις την ευαίσθητη σου πλευρά τόσο έντονα όσο όταν έχεις δύο μωρά και τα φροντίζεις μόνος σου και τα κάθε τόσο μπορεί να μοιράσεις τη στιγμή ότι είπα μαζί σου στο διαδίκτυο, στο Instagram. Ναι. Όμως πραγματικά σου λέω, παίρνω τόση αγάπη από μηνύματα που με κάνει να συγκινούμε, από πολλές μαμάδες που μπορεί να τα βρίσκουν δύσκολα στη ζωή τους και να ψάχνουν από μένα μια κουβέντα. Ναι. Πολλές μαμάδες που μεγαλώνουν μόνες τους τα μωρά τους, που μπορεί να χωρίσουν και να μου στέλνουν, που πρόκειται να χωρίσουν, να μου στέλνουν μηνύματα για να συμβουλευτούν στο πώς να διαχειριστούν το χωρισμό τους και στο πώς να διαχειριστούν τα μωρά τους. Νιώθω πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο βάρος στο τι μοιράζομαι στα social media. Mm-hmm. Δεν είναι τίποτε τυχαίο που το περιεχόμενο που έχω στα social media. Τίποτε. Κωνσταντίνα μου. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ. Θέλω να σου ευχηθώ
και σε επαγγελματικό αλλά και σε προσωπικό επίπεδο τα καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάντα η κουβέντα μας είναι πάρα πολύ ωραία. Απολαυστική. Πραγματικά, και περνά πολύ γρήγορα ο χρόνος. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είναι ουσιαστική κουβέντα. Και λείπει πάρα πολύ η ουσιαστική κουβέντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το Winter is Back. Για να δείτε και τα επόμενα επεισόδια, κάντε like και subscribe στο Analytics Show B στο YouTube.